Πνεύματος Αμήν, Βασιλεύ ουράνιε παράκτη, το Πνεύμα της Αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Να καθίσουμε. Έχουμε γνώση, γιατί έχουμε νου, έχουμε και μάτια. Σε τι έχουμε γνώση? Σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Όποιον κι αν ρωτήσουμε, άλλος λέει η απάντηση, άλλος απαντάει και λέει, άμα το ρωτήσεις, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Καθόλου καλά. Όχι ελλαδικός, διεθνώς, ανά τον κόσμο. Και ο λόγος που δεν πάει καλά ο κόσμος είναι αυτό που λέει ένας καθηγητής πανεπιστημίου και Άγιος από το Ιουγκοσλαβία, Σέρβος μάλλον είναι, ότι έχουμε άγνοια γύρω από τον προορισμό μας, γιατί ήρθαμε στον κόσμο, έχουμε άγνοια από αυτά ψηλά, από τα θεία, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει φραγμός σε τίποτα. Φραγμός. Και γιατί άγνοια? Και αυτό μας είναι γνωστό. Γιατί είμαστε κολλημένοι στην ύλη. Από τότε που πήγαινα στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, ακούγαμε ηλισμός, 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 ηλισμός. Στο σχολείο. Τα άκουγες εσύ, συνάδελφε, τα άκουγες. Για τον ηλισμό μιλά συνεχώς. Πώς λοιπόν, όταν ο άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό του σκέτη ύλη, να μπορεί να δει ότι υπάρχει και κάτι άλλο πνευματικό, τώρα το μεσημεράκι, έτσι παρεπιπτόντως θα το πω, σας το ξαναπεί, ένας φυσικός, ο Ρακοβαλής, το ξαναπεί, αλλά το άκουσα πάλι σήμερα, που έλεγε... Ο Χόμπιν, αυτός. Ε? Αυτός ο άρρωστος, ήταν άρρωστος. Όχι άρρωστος. Α, άρρωστος. Είπα φυσικός στην ειδικότητα, σπουδαγμένος στο Πανεπιστήμιο. Καθηγητής. Αμερικάνος. Ε? Αμερικάνος. Όχι, Έλληνας. Έλληνας, Έλληνας. Εγώ πήγε το μυαλό μου στο Χόμπιν, τον Αμερικάνο. Όχι, θέλω να μιλήσω πάνω στο θέμα ύλη. Ότι είμαστε κολλημένοι στην ύλη. Πήγανε κι εγώ, αφού με σπρώξανε από περιέργεια να δω τον Άγιο Παΐσιο. Και εκεί τον είδα να λάμπουν τα μάτια του, να βγάζει φως το σώμα του ολόκληρο. Αυτομάτως ακαριέα, λέει, έπαθα αλλίωση. Φύγανε από πάνω μου, το λέω ήδη, αν Ρακοβαλής στο ίντερνετ, του λέω να το ακούσει, το οποίο έχει να το ακούσει, να το δει, θα ομολογεί ο ίδιος. Πάνε όλες οι μυστικές θεωρίες περίπατο, λέει. Γιατί είδα ότι υπάρχει και κάτι άλλο παραπέρα από την ύλη. Είδε τον Άγιο να λάμπει. Και από εκεί πέρα του αποκαλύπτει τη ζωή του ολόκληρη του άνθρωπου. Του φανερώνει το είναι του, τη ζωή του ολόκληρη. Πώς το κάνει πιο πράγμα. Και είπα, άρα πήγα ένα λάθος μια ζωή. Λάθος μία ζωή. Η απάντηση είναι πολύ εύκολη, γιατί ο κόσμος αρνείται. Γιατί αγαπάει την ύλη, το πρώτο που αναφέραμε. Λέει, αγαπάς την ύλη ή αγαπάς τον Θεό, ένα από τα δύο. Και γιατί έχει άγνοια
από την Αγία Γραφή. Όταν λείπει το φως, που είναι 1000% γνήσιο το φως, καλώς το ζήτημα. Δεν είναι δυνατόν να μην έχεις νύχτα και να μην λες ότι αυτό είναι, μόνο νύχτα είναι, χωρίς όμως να το καταλαβαίνεις. Δεν το καταλαβαίνεις. Μέσα φέτο θα ασχοληθούμε με εκείνο που δεν έχουμε ασχοληθεί, που ονομάζεται πράξεις των Αποστόλων. Γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί πρώτον, και γιατί μέσα από αυτό μαθαίνεις πώς έγινε η μεγάλη ανατροπή στον κόσμο. Η μεγάλη ανατροπή, όχι με τα όπλα, ούτε με τα μέσα, τα, πώς το λέμε, μαζικής ενημέρωσης. Έτσι κάνεις πλήση εγκεφάλου, αλλά με τη θυσία. Θυσιάζεσαι στη ζωή σου, στο τέλος χύνεις το αίμα σου και βεβαιώνεις ότι εγώ χύνω το αίμα μου για αυτό που λέγεται αλήθεια. Έτσι κάνανε όλοι οι Άγιοι αρχής γενομένης από τον Χριστό και από τους προφήτες. Θυσίασαν το είναι τους και βεβαίωσαν με το αίμα τους ότι χύνω το αίμα μου. Ποιος χύνει το αίμα του για ψέμα? Άμα αυτό που λες είναι ψέμα, τόσο γίνεσαι. Το ψέμα σε βαστάει στο φόβο και στη ρομάρα. Είσαι δηλώσα μας ψεύτης. Μόνο μας ειλικρινείς έχεις θάρρος στη ζωή σου. Και ακόμα περισσότερο αν κατέχεις την αλήθεια που λέγεται Χριστός. Εγώ είμαι η οδός, η ζωή και η αλήθεια. Λοιπόν, το βιβλίο Πράξεις των Αποστόλων, θα το πω απλά, με το οποίο θα ασχοληθούμε, όχι όλο γιατί δεν θα το φτάσουμε να το κάνουμε όλο, μέρος θα κάνουμε, υπολείπεται και για εσάς, αλλά σαν θέματα μπορεί να κάνουμε και του χρόνου. Ας ζούμε. Αυτό πράγματι, όπως ακούσαμε προηγουμένως, γράφτηκε με ισόβια θυσία και περιπέτεια και με αίμα. Γι' αυτό λέει πράξεις. Τα έργα που έκαναν οι Απόστολοι για να διαδώσουν τον Χριστιανισμό. Που σήμερα, όπως και τότε, είναι ενδιωγμό ο Χριστιανισμός. Είναι η Εκκλησία ενδιωγμό. Τούτο το βιβλίο που ονομάζεται Πράξεις των Αποστόλων, αν δεν το έχετε γνωστό, όσοι δεν το έχετε βέβαια, είναι γραμμένο από το γιατρό, τον Ευαγγελιστή Λουκά. Γραμμένο, γιατρός ήτανε, ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Όπως έχει γράψει και το τρίτο Ευαγγέλιο, από τα τέσσερα το ένα, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, είναι γραμμένο δικό του. Θέλω να πω το εξής, ότι όπως ακούσαμε προηγουμένως, ο φυσικός, ο ηλιστής και αν όχι άθεος, άπιστος πέρα για πέρα, είδε τον Άγιο Παΐσιο και άλλαξε, λέει, μοίρες, 160 λένε, τόσο έκανε. Ζωή από το σκοτάδι στο φως. Λοιπόν, και οι Ευαγγελιστές που γράψαν Ευαγγέλιο είχαν άγνοια από Χριστό. Αλλά είχαν καλή προαίρεση και η καλή προαίρεση που είναι γνωστή πριν γεννηθούμε από το Θεό μετράει και μας καλεί ο Θεός και μας κάνει τον εαυτό του γνωστό, να τον γνωρίσουμε τον Θεό. Αν λείπει αυτή, δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Γιατί στηρίζεται πάνω στη βούληση που έχουμε. Γράφει λοιπόν ο Ευαγγελιστής ότι τη στέλνει σαν επιστολή, θα λέγαμε,
σε ένα φίλο του, ο Άγιος Ευαγγελής Λουκάς, το βιβλίο που ονομάζεται «Πράξη των Αποστόλων», το στέλνει τότε σε ένα φίλο του με το όνομα Θεόφιλος και τον ονομάζει «Κράτηστε Θεόφιλε». Θα ήταν σε κάποια θέση. Τι είχε? Θα είχε κάποια θέση. Ναι. Δεν ήταν κανένας. Ήταν από τα υψηλά πρόσωπα της εποχής εκείνης. Ήταν πρόσωπο περιοπής. Είναι σαν να λέμε σήμερα μεγαλειότατε. Σαν να λέμε εξοχότατε. Είχε θέση υψηλή. Και του το στέλνει και του λέει «Κράτηστε Θεόφιλε», του λέει. Και του λέει το πρώτο λόγο, το πρώτο βιβλίο, και είναι το Ευαγγέλιο, σου το έκανα γνωστό. Τώρα σου κάνω γνωστό το δεύτερο βιβλίο της Πράξης των Αποστόλων. Επαναλαμβάνω, όλοι οι Απόστολοι, ισόβια, όχι μια και κάτω, έχυναν με περιπέτειες το αίμα τους. Το έχυναν το αίμα, κυριολεκτικά. Κανείς δεν μπαίνει στη διαδικασία μια ζωή ολόκληρη να ζει αγκαλιά με το θάνατο και με μαστιγώματα και βασανιστήρια. Αν αυτό που υπερασπίζεται με το αίμα του δεν είναι πιο δυνατό από το θάνατο. Εάν δεν είναι πιο δυνατό από το θάνατο, δεν μπαίνει στην περιπέτεια, σε καμιά περίπτωση. Λέγει λοιπόν, διαβάζω και εσείς θα ακούτε και μετά θα κάνουμε και σχόλια πάνω σε αυτό, αυτά που χρειάζεται. Το μεν πρώτων λόγων, επί εισάμιν περιπάντων ο Θεόφιλε, ονήρξατο ο Ιησούς ποιείται και διδάσκει άχρη της ημέρας, εντυλάμενος της Αποστόλης υπό του Πνεύματος του Αγίου, ους και εξελέξατο και ανελήφθη. Θα το εξηγήσω. Σου κάνει λόγο, γράφει στο Θεόφιλο. Στο πρώτο μου βιβλίο, που ονομάζεται Ευαγγέλιο, κατά Λουκάν βέβαια, για όλα όσα έπραξε ο Ιησούς όταν ήρθε πάνω στη γη και δίδαξε και βεβαίωσε με τη σταυρωσή του την αλήθεια και με τα θαύματά του και με τα σκαλία του. Αυτά που σου γράφω εγώ μέσα στο βιβλίο αυτό, το Ευαγγέλιο. Ήρθε, λέει ο Χριστός στον κόσμο, λέει εδώ, δίδαξε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε και ανελήφθηκε. Στα γράφω και εδώ, λέει. Και όλο αυτό το ιστορικό γύρω από το πρόσωπο του Χριστού το δίδαξε και το εβίωσαν, το έζησαν οι Άγιοι Απόστολοι που εκείνος τους διάλεξε ους εξελέξατο, που εκείνος τους διάλεξε και στη συνέχεια μετά από όσα ανέφερα ανελήφθη. Δηλαδή ανέβηκε στον ουρανό από εκεί που κατέβηκε. Γιατί αλλού αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, αυτός είναι, λέει, που κατέβηκε, αυτός είναι που και ανέβηκε, ο Ιησούς Χριστός σαν Θεός. Και κατέβηκε, θα πούμε το λόγο παραπέρα, λέει λοιπόν ότι ήρθε λοιπόν ο Χριστός, αναστήθηκε, αλλά μετά την Ανάστασή του δεν ανέβηκε κατευθείαν στον ουρανό επάνω, έτσι λέει, αναφέρει εδώ, στις Πράξεις των Αποστόλων, δεν ανέβηκε κατευθείαν, αλλά έμεινε 40 ημέρες μαζί τους Αγίους Αποστόλους. Συναλυζόμενος, λέει εδώ, άλλοτε έτρωγε μαζί τους, ο Αναστάς, που πια το σώμα του, όταν αναστήθηκε, δεν ήταν όπως πριν,
όταν ζούσε και περπατούσε και δίδασκε, αλλά ήταν θεωμένο ανθρώπινο σώμα, πνευματικό κατά έναν τρόπο, ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, αυτό το πνευματικό σώμα ήταν 40 μέρες μαζί ο Κύριος Αποστόλος και συνέτρωγε και τους δίδασκε. Έτρωγε μαζί για να τους βεβαιώσει ότι εγώ είμαι εκείνος που ήμουν μαζί σας πριν σταυρωθώ, εγώ είμαι και τώρα που σταυρώθηκα και αναστήθηκα. Να με αναστήθηκα. Πάρτε βεβαίωση. Δεν είναι απλό το θέμα. Δηλαδή, οι Απόστολοι δεν ήσαν αυτοί οι αμαθείς άνθρωποι, οι εντελώς απλοϊκοί, που ό,τι τους έλεγε το κατάπινα και λέγανε ναι, έτσι είναι, το περνάγανε από έλεγχο. Ωραία, καλή ο Θωμάς. Εγώ άμα δεν το δω δεν πιστεύω. Εσείς τον είδατε, να το δω κι εγώ, να το πιάσω με τα χέρια μου. Αυτό έκανε ο Κύριος 40 ημέρες για να τους βεβαιώσει. Έδινε την παρουσία του. Αλλού, στην Τιβεριάδα παρουσιάστηκε εκεί, σου λέει ρίξτε τα δίχτυα. Την ώρα που ψάραμε μετά τη σταύρωση, ρίξτε λέει, τα δίχτυα στη θάλασσα και θα πιάσετε ψάρια. Και το έφερε, μάλλον και ο Θωμάς του, ο Πέτρος πριν από το γεγονός αυτό, ήταν στη θάλασσα μέσα και ήταν για να, με τα δίχτυα να πιάσετε ψάρια. Και όταν είδε τον Κύριο, λέει, ο Κύριος είπε, δώσουμε να ντυθώ, λέει. Το γνώρισε μετά την Ανάσταση. Λοιπόν, δεν αποδέχτηκαν το γεγονός της Αναστάσεως, θα λέγαμε στη γλώσσα την απλή, σαν μια αγράμματη γριούλα. Το πέρασαν από αυστηρό έλεγχο. Αυστηρότατο έλεγχο. Βέβαια. Άλλωστε ήταν και κατατρομαγμένοι από τα βασανιστήρια που του κάποιοι υπέβαλαν τον Κύριο στο Σταυρό. Και είχαν τρομοκρατηθεί και κρυβόντουσαν οι Αποστολοί. Τρομάρα είχαν πάθει. Πώς θα αποδεχθούν τόσο εύκολα την Ανάσταση μετά. Λοιπόν. Επομένως, μετά από αυτά που είπα, μπορούμε να καταλάβουμε το εξής. Ότι η πίστης μας, ότι ήρθε στον κόσμο ο Χριστός, και επαναλαμβάνω, σαν έγινε άνθρωπος, περπάτησε πάνω στη γη, δίδαξε και συνελήφθη και σταυρώθηκε και αναστήθηκε και αναλήφθηκε, πάνω σε αυτή την πραγματικότητα δεν απαιτείται, δεν απαιτήθηκε από τον Κύριο τυφλή πίστη, τυφλή. Α, εντάξει. Όχι. Αυτό λέει, έδωσε πιστοποιητικά. Δεν είναι εδώ το κοράκι που ζητάει τυφλή την πίστη. Εδώ σου ζητάει ελεύθερη βούληση, καλή θέληση, λογική και αποδοχή. Περνάς από τον έλεγχο, έχεις καλή πίστη, βλέπεις ότι αυτά είναι η αλήθεια, τα αποδέχεις, τα πιστεύεις. Εντελώς ελεύθερα και απλά. Αλλά εδώ θα κάνω μια παρένθεση, κάτι ότι μπροστά στα θεία η 97% του πληθυσμού της γης και των χριστιανών, των ορθόδοξων, στέκουν αρνητικά εντελώς. Αρνητικά εντελώς. Συναντάω, παραδείγματος χάρη, το Ζήκα, παράδειγμα. Και του ανοίγω συζήτηση. Και μου λέει, όπως ο Ρακοβαλής, δεν υπάρχουν, έλεγε ο Ρακοβαλής. Και το δικαιολογώ από αυτό. Που λέει δεν υπάρχουν. Τι δεν υπάρχουν. Τι εννοούσε, τι δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει Θεός. Και Θεός και Χριστός και τα πάντα. Όλα αυτά είναι, σου λέει μια ιστορία. Έτσι λένε οι πολλοί.
Το δικαιολογώ απόλυτα αυτό το πράγμα. Εγώ πώς θα πω ότι έχω δει το Σταύρο και είναι καλοπροαίρετος και είναι μελετηρός και είναι εργατικός άνθρωπος. Θα το δω, θα το συναστραφώ και θα δώσω την απάντηση. Μα χωρίς να το δω καθόλου το Σταύρο. Πώς θα πω ότι αυτός είναι ο Σταύρος. Πρέπει να έχω πληροφορίες γύρω από το πρόσωπό του. Και να έχω όχι μόνο πληροφορίες, αλλά και προσωπικές επαφές και επικοινωνίες για να δώσω την εικόνα ενός ανθρώπου. Πώς λοιπόν εσύ αρνείσαι τον Χριστό που ποτέ δεν είπες υπάρχει, ασχολούμαι, περιεργάζομαι αυτά που λέει και επειδή πολλά δεν καταλαβαίνω πάω και λίγο παραπέρα σε αυτούς που κατέχουνε για να μου ανοίξουν τα μάτια και από εκεί πέρα βλέπω την πραγματικότητα. Χωρίς καμιά επικοινωνία, σίγουρα θα πεις δεν υπάρχει. Αφού δεν ασχολήθηκες ποτέ, θυμάμαι τώρα το Άγιο Πορφύριο. Τώρα μου φέρνει το άλλο στο μυαλό, που είχε έρθει στην Ελλάδα, το είπα και το έχω ακούσει και το έχω στο ίντερνετ μέσα, στο ίντερνετ, το δείτε που το αναφέρετε. Λέει ένας γιατρός από την Αμερική, του είχαν πει και τον Άγιο Πορφύριο, ότι είναι Άγιος με πολύ χάρη Θεού. Δεν υπάρχουν άλλα αυτά ψεύτικα και Θεός δεν υπάρχει, λέει. Οπότε ήρθε να δει ένα γνωστό του από την Αμερική ο γιατρός εκείνος, που είχε επικοινωνία με τον ο γνωστός του, με τον Άγιο Πορφύριο. Πάμε μωρέ, του λέει, να δεις και εσύ, του λέει. Ας εμείς εγώ, του λέει, δεν έρχομαι. Πάμε, του λέει, να δεις. Τελικά αποδέχτηκε με διά της βίας, που λέμε. Του έκανε βία προσαγωγή. Ναι. Όταν πήγε εκεί πέρα, πήγε μέσα μαζί με τον φίλο του, στον Άγιο Πορφύριο, γιατί το ξέρετε πολύ καλά, χειροπιαστά εγώ του Αγίου Πορφυρίου. Βέβαια, λοιπόν. Μόλις τον είδε, καλώς τους. Έλα, κάτσε, του λέει, όπως είδα στο γραμματάκι του. Εσύ πώς θα πας με τον Θεό, του λέει. Κατευθείαν δεν είχε. Ποιο Θεό δεν υπάρχει, του λέει. Α, καλά, 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 του λέει. Εντάξει, του λέει, πάμε καπαλού, του λέει. Και αρχίζει να του λέει, εσύ είσαι από την Καλιφόρνια, έχεις το σπίτι σου στη τάδε οδό, έχει τόσα δωμάτια, έχει μια αυλή, έχει ένα διάδρομο, έχει χαγιάτι εκεί, κάτι άλλο εκεί, του κάνει περιγραφή του σπιτιού. Λέει, μόλις του κάνει την περιγραφή, κόπιασε. Άκου να σου πω, του λέει, και στο διάδρομο, ένα μέτρο βάθος, αυτό που θα σου πω, το κάνεις μόνος σου, του λέει. Άμα είναι άλλη, δεν θα βρεις αυτό που θα σου πω. Θα βρεις, αλλά όχι όπου θα σου πω εγώ. Θα σκάψεις ένα μέτρο και θα βρεις ένα βάζο με λίρες, του λέει. Πάει στην Αμερική, όταν γύρισε, στο σημείο που του είπε σκάβει, τα βρίσκει, τόσο έγινε, ήρθε το υποφύλιο. Αν δεν δεις, αν δεν ζητήσεις για να βρεις, το πρώτο είναι αυτό, αν δεν ζητήσεις για να βρεις, για να μάθεις και να έχεις καλή προαίρεση, αυτός τον οποίο στο υποφύλιο, κάτι είχε μέσα του, δεν πήγε χωρίς να είχε κάτι, γιατί άμα ήταν εντελώς αρνητής δεν πήγαινε καθόλου. Είδε ο Άγιος ότι είχε ζυμαράκι μέσα του και σου λέει ας τα ανοίξω τα μάτια για να δει ότι υπάρχει ο Θεός, υπάρχει ο Χριστός. Λοιπόν, έτσι λοιπόν και εδώ επανέρχομαι στο θέμα μας. Ζητάμε, συναναστρεφόμαστε με αυτό που ζητάμε για να μάθουμε και μελετάμε και κάνουμε και τη δική μας προσευχή που είναι αναγκαία για να μπορούμε να προχωρήσουμε. Έτσι χρειάζεται και εδώ μέσα που είναι, εδώ μέσα που είναι η αλήθεια σπαρμένη, αυτό να κάνουμε, ό,τι ακούσαμε μόλις προηγουμένως. Λέει λοιπόν, που δεν απολαύουμε, εν πάση περιπτώσει. Συνεπώς, επαναλαμβάνω, το βιβλίο που ονομάζεται «Πράξεις των Αποστόλων» είναι το βιβλίο που γράφει όσα θαυμαστά γύρω από τον Ιησού Χριστό, τον Θεάνθρωπο, κήρυξαν και έπραξαν
Γιατί αυτό λέει πράξεις. Πράξεις. Και έπραξαν οι Απόστολοι ώστε να τραβήξουν στο Χριστό κοντά. Ξέρετε ποιους. Εδώ μιλάμε για αιώνες πολλούς ειδωλολάτρες. Δεν βγαίνανε από το λάκκο το μεγάλο που βρισκόντουσαν, πιστεύανε στα ίδια να πιστεύεις ότι αυτό είναι Θεός, να το βγάζεις τα λουνά από το μυαλό, μπορείς τόσο εύκολα. Δεν είναι δυνατόν. Μιλάμε για πολύ πίσα μέσα στην καρδιά τους, ρηγμένοι να τη βγάλουν οι Απόστολοι με τα έργα τους, με τα σκαλία τους και με το φως τους. Και με το φως τους. Γιατί χωρίς φως δεν βγαίνει από το σκοτάδι. Αυτό περιέχουν οι πράξεις των Αποστόλων. Και εμείς λέμε, δώσε μια κλωτσά να πάει από εκεί πέρα. 97% των χριστιανών, μπορεί και παραπάνω. Πώς να μην πει ο Εσταύρο ο άνθρωπος αυτός ότι δεν υπάρχει Θεός. Δεν θα το πει. Άνετα. Άνετα θα το πει. Ενώ ο καλοπροαίρετος αφήνει και μια χαραμάδα. Και λέει, στάσου, μωρέ. Τα ξέρω και όλα. Για λίγο να πείσω κάτι, μήπως ο άλλος μου καλύψει το κενό εκείνο που εγώ δεν γνωρίζω. Έτσι, έτσι είναι. Σε όλα τα πράγματα. Σε όλα. Δεν υπάρχει πεδίο γνώσεως που να τα κατέχει όλα ο άνθρωπος. Ο Σωκράτης έχει πει καθαρά, θα πας στον ειδικό για να σου μάθει το ειδικό, στο γιατρό για να γίνεις καλά, στο γυμναστή για να σε γυμνάσει, στο γεωργό για να σε μάθει να σπέρνεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Όχι, τα ξέρω όλα. Ο ξερόλας είναι αυτό που δεν ξέρει τίποτα. Πολυτεχνίσεις και είναι ο σπίτις. Λοιπόν. Να πω κάτι. Ναι. Πιστεύω ότι όταν ξεκινάς κάποια συζήτηση για αυτό, καλύτερα είναι να ξεκινάς ποιος είναι ο σκοπός της ζωής σου. Για ποιο λόγο έχεις έρθει εδώ και μετά προχωράμε στα υπόλοιπα. Γι' αυτό δεν είναι το σύνολο, τι είναι το σύνολο. Ναι, άμα του πεις υπάρχει Θεός, ας πει ναι, δεν υπάρχει ο Θεός. Εάν του πεις, για ποιο λόγο υπάρχεις εδώ, έχεις έρθει, τότε ίσως τα πράγματα να είναι λίγο καλύτερα. Τώρα δηλαδή, να μπορεί να ανοίξεις συζήτηση. Από το κανάλι. Αυτό που λες εσύ, ο σκοπός που ήρθες, έτσι δεν είναι. Αυτό θέλει και κάποια επιστήμη, άλλος δεν το δέχεται τόσο εύκολα. Μπας περιπτώσει, είναι σωστό. Εγώ λέω πιο απλά. Βρέσει, λέω στον άλλον, είσαι 10, είσαι 20, 30, 40, είσαι 50, είσαι 80. Έχει λύσει το πρόβλημα το μεγαλύτερο από όλα που ήρθες εδώ στη γη. Ποιο είναι το μεγαλύτερο? Το πρόβλημα που λέγεται θάνατος. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό που λέω? Ή είσαι ήλιοι, όπως λένε οι πολλοί, και αξίζεις όσο ένα κιλό χώμα, γιατί στο χώμα σε βάζουν, ή είσαι αετός και πετάς στον ουρανό και πας στον παράδεισο, όλα τα δύο. Λοιπόν, η λογική που σου δώσε ο Θεός, το αν έχετε να είσαι ήδη σκέτη, ώστε ένα κιλό χώμα στο τέλος να γίνεις. Το βαστάει, δεν το βαστάει η λογική, με καμιά περίπτωση. Και αυτό που λες, το λέω εγώ πιο απλά. Δεν είμαστε ένα κιλό ακαθαρσίες, έχουμε και, πώς το πούμε, ανατάσεις, έχουμε επιθυμίες, έχουμε τα ανατάλλο κλπ. Αυτά δεν εμπνεύονται με την ύλη. Αισθήματα, πώς το κάνουμε. Και πιστεύω, προχωράω παραπέρα τώρα, για να μην ξεφεύγουμε. Λοιπόν, οπότε λοιπόν λέμε ότι δεν πιστεύουμε τυφλά. Γι' αυτό και μας λέει, φωνάζει το βιβλίο αυτό. Το φωνάζει. Ερευνάτε, ας γραφάς. Το φωνάζει δυνατά. Οι επιτίδιοι λένε, που θέλουν να ζήσουν μέσα στη λάσπη, λένε, πίστευε και μη. Αυτό είναι του διαβόλου, πέρα για πέρα. Εδώ γράφει καθαρά. Ερευνάτε. Ερευνάτε. Λοιπόν, προχωράμε παραπέρα. Το γεγονός της Αναστάσεως, το ότι αναστήθηκε ο Χριστός, το εβεβαίωσαν οι Άγιοι Απόστολοι.
με τα μάτια τους τον είδαν, με τα χέρια τους τον έπιασαν, με τα αυτιά τους τον άκουσαν, τον Κύριο. Και λέγει και ακόμα, όχι μόνο αυτό, αλλά πολλές φορές συναναστράφηκε μαζί τους μετά την Ανάσταση ο Κύριος. Πολλές φορές. Και έδωσε μάλιστα και υπόσχεση ο Κύριος πριν αναστηθεί. Ποια Σταύρο, ποια υπόσχεση έδωσε. Τους είπε, κάτι τους είπε, δεν μπορεί. Λέει, μη κουνηθείτε από τα Ιεροσόλυμα μέχρι να στείλω... Ενδύσαστε δύναμη να ξύψους. Έτσι πράγμα. Μέχρι σας στείλω τη βοήθεια από ψηλά. Γιατί μόλις σας δεν κάνετε τίποτα. Συνεπώς, όταν εγώ αγκαλιάζω τον Χριστό, αποδέχομαι, τότε κάνει αυτό που έκανε στους Αποστόλους. Στέλνει το πνεύμα το Άγιο και φωτίζεται αυτό. Και λες, α, τώρα κατάλαβα. Τόσο καιρό, γιατί άργησα να σε γνωρίσω τέτοιο μεγαλείο δίνει στον άνθρωπο. Αυτό πάθανε όλοι. Και για να καταλάβουμε λιγάκι, θα πω τα εξής. Προσέξτε. Οι μαθητέ, οι 12 και οι 70, τους πολλαπλασίες συνέχεια, ήσαν πάμπτωχοι, ήσανε. Δεν είχαν δεκάρα στις τσέπες τους. Δεκάρα. Τους το είπε. Όπου πάτε δεν έχετε πάνω σας σακούλι να έχετε λεφτά μέσα. Δεύτερον, αγράμματοι. Με κεφαλαία γράμματα γράφετε τα αυτά. Όχι σαν τους μερούς αγράμματοι που κάτι ξέρουμε. Άσημοι, καμία αξία μες στην κοινωνία θα λέγαμε, να έχουν αξιώματα και τέτοια. Δειλή, ήταν δειλή, πες ένα παράδειγμα. Ο φόβος ήταν τους Ιουδαίους. Για το φόβο των Ιουδαίων, λέει. Ναι, ήταν κλεισμένοι μέσα. Με την Ανάσταση για να παρωθεί. Γιατί φόβησαν μήπως και τους συλλάβουν και αυτούς και τραβήξουν την τράβηξη Χριστό στο Σταυρό επάνω. Δειλή, πιο δειλή και από το χαμελέοντα. Πιο δειλή. Δειλή. Αυτή λοιπόν η αγράμματη, οι άσημοι, οι φτωχοί, επρόκειτο να ξεχυθούν στον κόσμο, να βγουν έξω στον κόσμο. Φανταστείτε το, φέρεις μια γλώσσα λιγάκι, ό,τι στο μυαλό μου καταλάβουμε. Ένας πολύ δηλός άνθρωπος να βγει στον κόσμο έξω και να είναι και αγράμματος, να το βάζει να ανοίξει το στόμα του. Πού? Στους γραμματείς της Φαρισαίους. Κορυφαίοι μέσα στην απογνώση ήταν τέτοιοι Φαρισαίοι. Να ανοίξουν, μα δεν μπαίνουν εδώ μέσα εύκολα για τα πράγματα. Πώς αυτοί οι αγράμματοι λοιπόν αντιμετώπισαν, αποτελούμε σε σένα τώρα, ορισμένα πράγματα πρέπει να κάτσει κανείς σοβαρά να σκεφτεί να πει, κάτσε ρε φίλε, πώς αυτή η απλή η ομάδα του Χριστού οι μαθητές ανοίχτηκαν στον κόσμο χωρίς κανένα ανθρώπινο μέσο, και εννοώ γράμματα, λεφτά και οτιδήποτε άλλο. Και δίδαξαν και άλλαξαν τον κόσμο. Πώς, πες το πώς είσαι. Δικαιολογείται για το πράγμα. Αλλά δεν δικαιολογείται να λέω εγώ ότι ξέρεις, δεν τα είδα, δεν τα ξέρω. Ασχολήσου να τα δεις και να δεις τι είναι. Προχωράω. Αυτοί λοιπόν είχαν λέει να αντιμετωπίσουν αιωνόβια. Τι σημαίνει αιωνόβια? Θάνατο. Αιώνων, αιώνων, λέει αιωνόβια, καθεστώτα θρησκειών. Ήταν στον κόσμο μέσα άλλες θρησκείες, πολλών αιώνων. Ξέρεις, ζώνονται εύκολα μωρέ αυτά τα πράγματα. Είμαστε καλά, όταν πούμε για γράμματα να ξεριζώσουμε αυτά τα πράγματα. Πώς είναι, χωράνε στο μυαλό αυτά τα πράγματα. Ναι, συνεχίζουμε λοιπόν, αιωνόβια, καθεστώτα θρησκειών. Μάχη με τους Ιουδαίους. Οι Ιουδαίοι δεν δέχτηκαν την παρουσία του Χριστού. Αντίθετα, σταύρωσαν το Χριστό. Και συνέχεια κυνήσαν και αυτούς. Αμέσως. Αυτοί ήταν μάστιγα οι Εβραίοι. Άντε λοιπόν να το βγάλεις πέρα και προχωράω. Αιωνόβια καθεστώτα θρησκειών,
φιλοσοφιών και αμαρτιών. Βουνά ήταν αυτά. Να τα κουνήσουν απλοί άνθρωποι ισχύει. Αδύνατο. Έπρεπε να υπάρχει δύναμης Θεού που είναι πάνω από κάθε ανθρώπινη δύναμη. Αλλιώς δεν ξεπετιόντουσαν εκείνα τα πράγματα. Εδώ και εμένα δεν μου τα ξεπετάνε άμα δεν θέλω τα δικά μου κακά που έχω μέσα μου. Σου λέει, σέβομαι το κακό που έχεις. Θέλεις άλλα, θες μην έρχεσαι. Προχωράμε. Λέει, φανατικούς όχλους, σκληρούς άρχοντες. Είναι έτσι δεν είναι. Το διαβάζω γιατί εδώ η περιγραφή είναι πιο ωραία. Και πώς θα πολεμούσαν οι απλοϊκοί Γαλιλαίοι αυτά, πώς, με ποια δύναμη δική τους, τι είναι δυνατό. Ο αγράμματος δεν ξέρει γράμματα, δεν έχει γλώσσα να μιλήσει, δεν έχει νου να σκεφτεί, δεν έχει περιθώρια να κινηθεί το μυαλό του και να γίνει στο στόμα μπροστά σε βασιλείς, σε γραμμάτους, σε φιλοσόφους. Μα είναι δυνατό ποτέ αυτό να γίνει. Και όμως έγινε, σ' Αποστόλος. Να πάρουμε και το άλλο. Σε αυτούς ο ένας ήταν από τους μαθητάς κλέφτης. Αρχή τελώνης. Ήτανε. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ήταν αρχή τελώνης. Αυτά που μας κάνουν σήμερα αυτοί, τα έκανε ο αρχή τελώνης. Πώς γίνεται αυτή η αλλαγή. Να αφήσει τα χρήματά του και να πει τα δίνω όλα στους φτωχούς και έρχομαι μαζί σου. Είναι εύκολο πράγμα να κάνει την αλλαγή. Ο άλλος ήταν, είχε αξίωμα μεγάλο ανάμεσα στους Εβραίους ο Απόστολος Παύλος. Του είχαν εμπιστοσύνη και του δίνανε και συνοδεία που πήγαινε να συλλάβει, να σκοτώσει χριστιανούς. Πώς έγινε αυτή η αλλαγή. Να είναι φωνιάς και να του πει έλα εδώ, τέρμα από, δεν ξανακάνεις φόνο στη γη επάνω. Από εδώ και πέρα θα θυσιάζεις κάθε μέρα για μένα. Κάθε μέρα γίνεται ευκολά. Να σκοτώνεις άλλους και να πεις να πάρεις τη θέση τους. Εσύ και να πεις εγώ τώρα από εδώ και πέρα δεν θα σκοτώνω, θα με σκοτώνω εμένα κάθε μέρα. Δεν γίνονται εύκολα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Για να μπει σε αυτή την περιπέτεια που αναφέρουμε, τι τόσο δίνει, τι τόσο επώδυνη, τι τόσο βασιλιστική, να είσαι Απόστολος και να ταλαιπωρείς σε μέρα νύχτα, αν δεν βαπτιστείς μέσα στη χάρη του Θεού, δεν γίνεται. Άρα κάτι άλλο ήταν εκείνο που τους έδινε τη δύναμη, τους αδυνάτους, τους αγραμμάτους, τους ασόφους, να κάνουν αυτό που κάνουν, να αλλάξουν τον κόσμο ολόκληρο. Άμα εκεί σταθεί ο κάθε άνθρωπος και πει, κάτσε βρε παιδί, εδώ διαβάζουμε ιστορία είδωλα αιώνων, τα γκρέμισαν. Είναι δυνατό. Αν προσωπικά εγώ, ο Νικολάκης, ο Σταύρος, δεν πω ένα μεγάλο ναι, ένα μεγάλο ναι, Κύριε, ζεις και βασιλεύεις και θα ζεις τους αιώνας των αιώνων, έλα να μου δώσει δύναμη, δεν θα δω ποτέ την αλλαγή μου. Η αλλαγή μου γίνεται συνεργασία. Δική μου, το δικό μου είναι και το δικό του, δική του βοήθεια. Άμα θα δούμε παρακάτω, ότι δεν κάνανε ένα έργο οι Άγιοι Απόστολοι, από αυτό της Αποστολής, αν δεν μαζευόντουσαν όλοι, και δεν γονάτισαν και δεν προσευχόντουσαν. Αν δεν μελετούσαν τις γραφές. Γιατί μέσα σε αυτές τις γραφές βλέπει κανείς πολύ καθαρά, μα πολύ καθαρά, το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού ζωντανό. Παραχωρεί ο Κύριος και φωτίζεται η καρδιά του ανθρώπου, γιατί μέσα η Αγία Γραφή είναι όλη φως, όλη φως. Παραχωρεί λοιπόν ο Κύριος σε αυτό που έχει την καλή πρόθεση και την μελετάει και περνάει φως μέσα από το Λόγο του Θεού που δεν τα έβλεπε πριν ο άνθρωπος και λέει τώρα κατάλαβα ποιος είναι ο προορισμός μου.
Το κατάλαβες και είναι αλλιώς, πώς θα καταλάβει ο άλλος. Το ανοίγει στα μάτια, δέχεται και προχωράει μετά τα πρώτα βήματα σαν το μικρό παιδάκι και μετά πάει μόνος του. Χειραγωγούμενος. Λοιπόν. Τους υποσχέθηκε λοιπόν ο Κύριος, το παραλαμβάνουμε, ότι εγώ θα σας στείλω, δεν θα βγείτε από τα Ιερουσαλήμ έξω, μέχρι ότου σας στείλω το Πνεύμα του Άγιου. Πόσο καιρό έκανε να κατέβει το Άγιο Πνεύμα? Τι λέει η Αγία, θυμάσαι, εσύ θυμάσαι πολύ, γι' αυτό σε ρωτάω, σε βάζω σε γρίφο, σε άνοιγμα, το λέει, με δύο λεξούλες το λέει, με τρεις, με του πολλάς ημέρας. Δηλαδή, με τι, μετά, από λίγες μέρες. Λέει, μετά από λίγες, δεν το έστειλε αμέσως, λέει, πρώτο ξέτρο, έχει σημασία. Γιατί δεν τους είπε, εγώ θα φύγω. Και άμα φύγω εγώ, θα σας στείλω το Πνεύμα του Άγιο, να σας φωτίσει, να σας δυναμώσει. Για να κάνετε το έργο που πρέπει να κάνετε. Αλλά λέει, περίμενε η Απόστολη. Λίγες μέρες. Πώς θα είναι, 50 μέρες. Ε? 50. Όχι, λίγες μέρες. Εμείς 50 γιορτάζουμε. Από την Ανάσταση δεν γιορτάζουμε. Εμείς το γιορτάζουμε 50 μέρες. Αλλά το Ευαγγέλιο λέει μέσα με του πολλά σήμερα. Εμείς 50 μέρες βάλουμε την Ανάσταση μέσα. Ο Κύριος όμως 40 μέρες θα μαζί. 40 μέρες θα μαζί. Άρα λίγες μέρες είναι. Οι 10, μέσα στις 10 μέρες έστειλε το Άγιο Πνεύμα ο Κύριος. Ναι, κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, λίγες ημέρες είναι. Το εξηγώ και το πράγμα. Λέει, δεν το έστειλε αμέσως γιατί. Όταν σου υπόσχεται κάτι κάποιος να σου δώσει ένα δώρο και δεν σου δίνει αμέσως, τι κάνεις, άντε πότε θα μου το στείλει. Έχει λαχτάρα. Για να έχουν λαχτάρα να το ζητάνε. Έτσι είναι εδώ σχολιαστής. Για να έχουν λαχτάρα. Κύριε, στείλ το Κύριε, με την προσευχή το καταλαβαίνετε τι γίνεται. Άρα μέσα εδώ, που λέει μετά από λίγες μέρες, σημαίνει ότι δεν στο δωρίζω χωρίς να κάνεις εσύ τον κόπο σου, χωρίς να έχεις την επιθυμία σου, θέλω και τη δική σου συνεργασία, να χωνέψουμε και το πράγμα. Πότε τους το είπε αυτό ο Χριστός? Τι πατέρ? Ποια μέρα τους το είπε αυτό το πράγμα, θα σας στείλω το αλήθεια. Την ημέρα της Αναλήψεως. Μετά τις 50 μέρες από την Ανάσταση. 40. Όχι, 40 μέρες ήταν η Ανάλήψη. 40 είναι 50. Ε, η ανάληψη είναι 50 μέρες. Όχι, 40 είναι. 40 είναι. Άρα μετά τις 40 κάποια μέρα. Ναι, όχι. Μετά αυτό που μπορεί να κάνω και εγώ λάθος τώρα. 10 μέρες ήταν. 10 μέρες η απόσταση ήταν και πνεύμα. Αλλά ο Κύριος πότε τους το είπε, ρωτάει. Εγώ αμφιβάλλω αν ήταν και τις 40. Μπορεί να ήταν και πιο μπροστά. Αφού λέει θα μην κουνηθείτε από μέσα. Στην ανάληψη δεν τους το είπε. Και πριν. Και μην φύγετε από τα ερωτήματα. Πριν από το. Όταν επρόκειτο να σταυρωθεί, πριν τη σταύρωση του το είπε, θα σας στείλω τον παράκλητο. Ναι, εντάξει, το είπε. Ναι. Κατάλαβες και πέρα, το είχε τάξει ο Κύριος. Ναι, το είπε, αλλά το είπε και στην ανάγκη. Ναι. Εννοείται ότι μετά 10 μέρες μετά έστειλε. Και εδώ σημειώνει ο σχολιαστής, απέκρυψε τον χρόνο. Δεν του το φανέρωσε ο Κύριος. Γιατί, το διαβάζω. Τους είπε ότι δεν ανήκε σε αυτούς. Α, συγγνώμη και κάτι άλλο. Τους είπε, εγώ θα φύγω. Αλλά αυτοί το ρώτησαν την που τους είπε το Πνεύμα του Άγιο, είχαν ακόμη μέσα τους την κοσμική αντίληψη, γιατί το ρωτήσαν, τι ρώτησαν στα Σταύρο πριν φύγει, πότε αποκαθιστάνεις τη Βασιλεία, πότε Κύριε φεύγεις, αλλά πες μας, πότε θα έρθει σαν βασιλιάς με ανθρώπινη βασιλεία στα χέρια να μας πάρεις και εμάς δίπλα σου. Πιστεύανε. Ναι, πιστεύανε ακόμα, δεν είχε κατεβεί το Πνεύμα του Άγιο. Είχαν ακόμα κοσμική, εντελώς κοσμική αντίληψη. Και τους λέει ο Κύριος, άστε το. Δεν είναι αυτό στη δική σας εξουσία να γνωρίζετε πότε θα αποκαταστήσω τη δική μου βασιλεία. Και ο Κύριος ενώσε την ουράνια βασιλεία των ερχομών του να κρίνει τον κόσμο όλο. Έτσι. Άρα λοιπόν, δεν γνώριζαν οι Απόστολοι πότε θα έρθει. Και γύρω από τα Θεία γεγονότα, να κουμπώσει μας, από τι βούλεται ο Θεός να κάνει, εμείς έχουμε άγνοια. Το πότε δηλαδή θα αποκαταστήσει τη Βασιλεία του στη Δευτέρα Παρουσία,
Είναι δικό του έργο, δική του γνώση, αυτός το γνωρίζει μόνο. Και κανένας άνθρωπος ούτε Άγιος το ξέρει. Κανένας απολύτως. Άρα δεν δικαιούται κανένας να λέει τότε θα έρθει. Όπως προσδιορίσαν κάποιοι ότι έρχεται η Δευτέρα, Δευτέρα Παρουσία. Αυτό είναι ψευδέστατο. Ψευδέστατο. Είναι διαβολικό πέρα για πέρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να δούμε και τι ώρα είναι. 2 ώρα, τι να κάνουμε εδώ. Έχουμε λοιπόν, είπαμε, δεν αναφέραμε το εξής, ότι ενώ τους έλεγε ο Κύριος αυτά που αναφέραμε, τον είδαμε να ανεβαίνει στον ουρανό. Το ανέβασμα αυτό, δηλαδή τον είδανε σε ένα σύννεφο, σιγά 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 να γίνει μια κουκκιδίσσα και με παρουσία αγγέλου να χάνεται. Αυτή είναι η ανάληψη του Κυρίου. Σε δευτερόλεπτα γίνανε αυτά τα πράγματα. Τα είδαν όλα οι Απόστολοι και τα περιγράφουν μέσα στα βιβλία. Μάλιστα. Αυτό το γεγονός να ανεβαίνει στον ουρανό έχει προφητευτεί. Πριν έρθει ο Κύριος, 1000 χρόνια θα αναφέρω στρογγυλό αριθμό, δεν βάζω και τα 80 χρόνια, ο προφήτης Δαβίδ, που ήταν και βασιλιάς στο Ισραήλ, έχει προφητεύσει και λέει ότι θα έρθει ο Μεσσίας στον κόσμο, περιγράφει και τα πάθη του, 1000 χρόνια πριν, και άλλοι προφήτες πιο μπροστά ακόμα, και λέει, και θα ανέβει μετά αφού πάθει και θα αναστηθεί, θα ανέβει στον ουρανό. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Θα ανέβει, λέει, δεν τον έβασε άλλος, ανέβει ο Θεός σε έναν αλλαγμό εν φωνή σάλπιγος. Εκεί ο Δαβίδ, το έχω πει για τη φορά, όλοι οι προφήτες και οι Άγιοι στον κόσμο αυτό που ζούμε και πέρασαν και τους γνωρίσαμε και αναφέρουν γεγονότα που τα περιμένουμε, δεν τα δέχτησαν σαν φωτισμό μόνο, όχι. Τα έβλεπαν ορατά, γιατί ο Άγιος δεν ζει το χρόνο όπως το ζούμε εμείς, ούτε ο προφήτης. Δηλαδή, χτες είμαστε 10 χρόνια, τώρα είμαι 80, αύριο θα είμαι 81. Όχι. Ό,τι βλέπει ο Άγιος είναι έξω από το χρόνο. Δεν κλείεται στον χρόνο. Αυτό που πρόκειται να γίνει μετά από 10-20 χρόνια, να, ο προφήτης Αΐας. Λέει, να, δεν βλέπετε. Έζησε από το γύρω στα 600 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός. Και αναφέρει ο προφήτης Αΐας, τον βλέπω, νάτος, γεννιέται από την Παρθένα. Τον έβλεπε και το έγραψε και το είπε. Εμείς ζούμε μέσα στον χρόνο. Μπορεί σωματικά να ήταν σαν σώμα μέσα στον χρόνο, αλλά τις στιγμές που προφήτευε δεν ήταν φωτισμός απλώς, ήταν και γεγονός που γινόταν στην πράξη. Έτσι λοιπόν και ο Δαβίδ λέει ότι ανέβηκε. Δεν λέει τον βλέπω να ανεβαίνει. Ανέβη. Έτσι δεν λέει. Άρα λοιπόν το βλέπει, λέει ανέβηκε ένα αλλαγμό. Με αλλαγμούς, με φωνές. Εδώ, σε αυτό το με αλλαγμούς σημαίνει ότι τον υμνούσαν οι άγγελοι τώρα πανέβαινε. Γιατί ήταν ο βασιλιάς τους. Ότι το βασιλιά δεν τον χειροκροτάζε, δεν του λες και άσματα και τέτοια πράγματα. Και οι άγγελοι τον αρχηγό τους τον έβαζαν επάνω και χαιρόντουσαν. Και γιατί χαρήκανε, γιατί τον είδαν να κατεβαίνει. Και τότε που κατέβηκε, στη σπηλιά που γεννήθηκε, του είπαν δόξα ανυψίστης Θεό. Και τότε κατέβηκε με δοξολογία και τώρα ανέβηκε με δοξολογία. Και εμείς ανέβουμε με δοξολογία. Αν δεν ο Κύριος, όχι για μας, γιατί θα κατέβει να μας πάρει. Η Εκκλησία ολόκληρη, αυτοί που θα είμαστε εν Χριστώ και κοντά στον Χριστό και μαζί με τον Χριστό, μαζί με εκείνους που έχουν φύγει και είναι στον Χριστό, θα ενωθούμε. Θα αποτελέσουμε μία Εκκλησία, όπως και είμαστε. Εις μία Αναγία, Καθολική Αποστολή Εκκλησία. Ο Ισαΐας ο προφήτης λέει κάτι πολύ σημαντικό 600 χρόνια πριν το εξής. Ιδού για την ανάληψη. Ιδού συνήσει, μιλάει ο Πατέρας, ο Θεός, πιστεύω, Πατέρα, Υιό και Αγίο Πνεύμα. Αυτά που
θα ακούσετε, τα λέει, τα γράφει ο Βυσσίας στο βιβλίο μέσα, αλλά τα άκουσε από τον πατέρα του, τον πατέρα μας όλων. Και τι λέει, ιδού συνήσιο πες μου, το παιδί μου, ο Χριστός δηλαδή, θα είναι συνετό παιδί, συνετό, δηλαδή με 24 καλά το μυαλό θα λέγαμε σήμερα εμείς, δεν θα κάνει πουθενά, συνήσιο πες μου και υψωθήσετε, Μεγάλη Παρασκευή σου θυμίζει, και θα υψωθεί και μετεωριστήσετε και θα μείνει και μετέωρος στο σταυρό επάνω, ναι, και συνέχεια λέει και δοξαστήσετε. Και θα δοξαστεί. Δεν βρέθηκε στη γη άλλος να κατέβει. Το ομολογούσαν και οι γραμμές του Φαρισαίου. Πόθεν είδε γράμματα μη με μαθηκός. Αυτός λέει 12 χρόνια το παιδί δεν υπάρχει σχολείο ακόμα. Πού τα ξέρει αυτά και μας τα λέει. Το ομολογούσε γιατί. Και αλλού λέει πηγαίνει το πιάσει και μας τα φέρετε δεμένο εδώ πέρα. Λέει αυτό το πράγμα. Δεμένο το θέλω να το δούμε μπροστά μας. Να τελειώσουμε από αυτό. Λέγοντας λέει ότι εξάστη. Ε? Λέγοντας ότι εξέστη. Αλλού λέει ότι τρελάθηκε, αλλά εκεί όμως γυρίσανε οι εγκάθετοι και είπανε στους γραμματείς και φαρισαίους και το συμβούλιο των Εβραίων ουδέποτε υπούστη άνθρωπος να λαλεί ως ούτως ο άνθρωπος. Το ομολόγησαν εκ τρίτου. Υπηρέτη. Ναι, πώς θα γίνει δηλαδή. Αυτός λοιπόν τον έβλεπαν, επαναλαμβάνω, οι προφήτες να είναι γεννημένος χωρίς να γεννηθεί. Να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Αυτά που έχουν γραφεί είναι, τα έχουν δει πρώτα, καθαρά, μας τα περιγράφουν χρόνια πριν, γίνονται, βεβαιώνουμε ότι είναι αλήθεια. Έτσι, χωρίς να ασχοληθείς, δεν θα βεβαιωθείς πως θα κάνεις αυτό το πράγμα. Χρειάζεται κάποια ενασχόληση. Ακούς Δημήτρη, είσαι εδώ. Μπράβο Δημήτρη. Λοιπόν, τον έχω ξάφει και τον μιλάω έτσι. Λοιπόν, τώρα, αφού ανέβηκε ο Κύριος, για να κλείσουμε το από στίχο 1, πρώτο κεφαλαίο έως 12 είναι το περιεχόμενο που ασχοληθήκαμε, Θεός τον ουρανό ο Κύριος, πριν κατέβει στον κόσμο, κατεβαίνει σαν Θεός αλλά παίρνει σώμα ανθρώπινο, δίνεται, του δανείζει η Παναγία, σώμα ανθρώπινο από το σώμα της και είναι Θεός και άνθρωπος. Έτσι είναι. Θεός, θεάνθρωπος δηλαδή. Όνον το ουρανό. Ε? Και όνον το ουρανό. Ναι, ήτανε στον ουρανό Θεός, τελείωσε. Κατέβηκε κάτω στη γη, δεν έπαψε να είναι Θεός και εδώ και εκεί, αυτά δεν διαβάζονται. Φοράει το σώμα το σάρκινο, αλλά χωρίς καμία αμαρτία, καθαρό από το κακό, ολοκάθαρο, και πάσχει στο σταυρό, αναστέλλεται και το σώμα που πήρε από την Παναγία το αναστημένο το ανέβασε, αναλήφθηκε στον ουρανό ενωμένο με τη θεότητά του. Ενωμένο με τη θεότητά του. Αυτό γίνεται και με εμάς. Θάβουμε στη γη με το θάνατό μας. Το σώμα, η ψυχή μένει, ανεβαίνει. Όποιος ασχολείται πρέπει να έχει ήδη συνειδητοποιήσει όποιος ασχολείται με τα Θεία ότι αυτά βιώνονται εσωτερικά με την πάρα του χρόνου όλο και πιο πολύ. Και οι μαρτυρίες και αποδείξεις είναι εσωτερικές που έρχονται στον άνθρωπο και δεν τις ξεκολλάνε με τίποτα από εκεί πέρα. Και εμείς λοιπόν το σώμα προσωρινά κάτω. Η ψυχή στην αγκαλιά του Θεού. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, μας ανέβασε λέει το σώμα απάνω στον ουρανό, αυτό που του έδωσε η Παναγία, γιατί και τα δικά μας σώματα θα ανεβάσει επάνω. Αυτά που έχουμε τώρα εδώ, αυτή τη στιγμή θα τα ανεβάσει επάνω. Όχι όλων, όχι. Όσοι τον αρνηθήκανε, πώς είναι δυνατόν. Σου λέει εγώ, να. Ήρθα, κατάλαβε τι πρέπει να κάνει. Ποιος είναι ο προορισμός σου. Αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Ήρθε να περπατήσει όπως περπάτησε ο Χριστός, άφησε αγνάρια και τα αγνάρια του περπατάμε όχι όπως θα περπάτησε,
Λίγο, λίγο όσο μπορούμε. Έτσι λέγαμε πιο κάποια μέρα προηγούμενα. Έλεγε με τον Νικολάκη. Ένα μικρό βηματάκι θα κάνουμε εμείς. Και αυτός ξέρει τι θα κάνει από εκεί πέρα. Τι κάνει μόνο το μωρό το μικρό παιδί, ο πατέρας το μαθαίνει να περπατάει. Περπατάει κατευθείαν. Δεν το στείνει όρθιο να σταθεί λιγάκι. Μόλις το βλέπει ένα παραπέσει, το πιάνει, να μην πέσει και χτυπήσει. Αν δεν κάνει ένα βήμα, πάλι το ξαναπιάνει. Το ίδιο κάνει και ο Θεός. Έχει θέληση το παιδί. Το ίδιο κάνει και ο Θεός. Ναι, έχει θέληση, λέω. Έτσι, που θέλαμε θέληση. Με, και σου λέει τι λέμε. Και ο Θεός όπως προσέξει. Τώρα σήμερα αυτό λέμε, Δημήτρη. Λέμε το παιδάκι, η θέληση. Χωρίς το θέλω το δικό μας δεν γίνεται τίποτα. Θέλω Θεού, θέλω δικό μας, τελείωσε προγράμμα. Μαθαίνουμε περπατώντας σε όλα τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, λέει τώρα. Να ρωτήσω κάτι. Ορίστε, ναι. Το Πάσχα το γιορτάζουμε γιατί είναι η Ανάσταση του Χριστού. Ναι. Μετά από 50 μέρες γιορτάζουμε την Ανάληψη, λέμε. Ναι. Ποια ανάληψη, τι σχέση έχει με την ανάληψη που είπατε εσείς, αυτή η γιορτή των 50 ημερών. Γι' αυτό εγώ έλεγα προλίγου ότι η ανάληψη έγινε μετά από 50 μέρες. Τι είναι, δεν άκουσα τι είναι. Της αναλήψεως είναι 50 μέρες μετά το Πάσχα. Ναι, 40. Άρα λοιπόν η ανάληψη έγινε 50 μέρες μετά την ανάληψη. Ναι. 50 μέρες, όχι 40 μέρες. Ναι. 50, όχι 40. Ποια είναι η απορία, όχι 40 μέρες, 50 ημέρες. Άγιο Πνεύμα κατέβηκε 50. Αυτό 40, θέλω να μου πείτε. 40, λέμε 40 μέρες, ενώ η ανάληψη έγινε στις 50 ημέρες. Ακούστε. Κατάλαβε τι λέει ο νόμος για να το καταλάβω κι εγώ. Γιατί λέει ότι η ανάληψη λέγει ότι η ανάληψη έγινε λέει στις 50 μέρες. Απέχει. Μετά την Ανάσταση. Ναι. Αλλά είναι 40 μέρες μετά την Ανάσταση. Στις 50 έγινε το Άγιο Πνεύμα, η κάθοδος. Ναι, Άγιο Πνεύμα. Η ανάληψη έγινε 40 μέρες. Εγώ είπα 50, είπα εγώ. Ναι, ναι. Όχι, εγώ είπα 50. Ναι, εντάξει, εγώ είσαι ο Κώστας, γι' αυτό λάθος, αν άμα εσύ παρακολουθείς. Όχι, εγώ είπα 50. Εσείς είπατε 40, αλλά εγώ λέω αφού η ανάληψη... Για να βάλω τα πράγματα στη θέση τους. Για να γίνω σαφής, πολύ σαφής. Όχι, σαφής είσαι, απλώς εγώ έχω μια... Απορία. Αυτή την απορία είχα. Πώς γιορτάζεται της αναλήψεως 50 ημέρες μετά την Ανάσταση. 50 ημέρες. Και την απορία μου την έχει ο Κύριος. Που λέει το Άγιο Πνεύμα λέει ήρθε στις 50 μέρες μάλλον. Ναι, ναι. Μάλλον στις 50 μέρες ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Ναι. Στις 40 μέρες έγινε η Ανάληψη. Η Ανάσταση. Η Ανάληψη. Από την Ανάσταση. Και 10 μέρες μετά ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Να πω και κάτι πάνω σε αυτό περί ημερών και περί χρόνου. Επειδή εμείς γεννιόμαστε, έχουμε αρχή, έχουμε και τέλος, έτσι. Μας κλείνει γύρω γύρω ο χρόνος. Έτσι. Ναι. Όλα τα γεγονότα τα θεία είναι άχρονο. Ναι, αυτό, ναι, αυτό τα καλύπτει όλα. Τα καλύπτει. Τελείωσε για να γίνω. Πολύ σωστά. Τώρα σε λέω την κατάσταση. Για μας λέμε 40 μέρες. Εκείνος δεν έχει χρόνο. Για τον άνθρωπο. Όχι. Όχι. Είναι εντελώς εκτός χρόνου. Γι' αυτό και είναι θάνατος. Α, γιατί είναι θάνατος, είναι εκτός χρόνου. Λοιπόν, να μην σας κουράσω άλλο, θα έρθουμε την άλλη Τετάρτη πάλι, που έχει πέρασει λίγο, εντάξει. Και πέστε και στους άλλους σας παρακαλώ, γιατί είναι πρώτη μέρα σήμερα. Τώρα αλλάζει η μέρα, η ώρα τότε. Και είναι το θέμα. Τώρα αλλάζει. Η ώρα να την πείσουμε την ίδια. Είναι το θέμα. Το θέμα τι είναι. Καλύτερα την ίδια, γιατί... Τι είναι, 6 με 7. Θα 6 με 7, 6 με 7. Ώρα 6 με 7. Έτσι. Το θέμα είναι από τις πράξεις των Αποστόλων, από το 1 μέχρι το 12. Χωρίου. Εκτός από το σημερινό. Δεν μας πειράζει. Ο άστος ιός. Γιατί έφυγε μετά από λίγες μέρες. Μου το έχεις εξηγήσει, αν το κατάλαβα. Α, δεν είναι αυτός θέματος. Εντάξει, είναι θρησκευτικό μένα, αλλά όχι το σημερινό. Λέει, πριν φύγει ο Κύριος, τους υποσχέθηκε. Όχι, ο άστος ιός. Ο άστος ιός. Ναι. Γιατί έφυγε μετά από λίγες μέρες. Πήγε μετά από λίγες μέρες. Έφυγε. Ναι. Σε χώρα μακρινή, μετά από λίγες ημέρες. Μας το έχεις εξηγήσει, αλλά δεν το θυμάμαι. Καλά εγώ. Ξανάφυγε δηλαδή μετά την επιστολή. Όχι. Λέει, όταν μη μεγάλω την περιουσία των παντέρων αυτών. Τη μοίρασε. Μετά. Περίμενε λίγες ημέρες και μετά αποδίνησε σε χώρα μακρινή. Ναι. Και μας το εξήγησε γιατί περίμενε λίγες ημέρες. Το δώσει. Για να φάει τα λεφτά. Το δώσει. Για να μαζέψει. Για να μαζέψει. Ανθρώπινα το μιλάει εδώ.
ότι πώς θα τα κανονίσει, αν δεν μπούλαγε να εισπράξει τα λεφτά πρώτα. Ναι, να το χρώσει. Αυτό είναι όχι, 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 κάτι άλλο. Δεν αυτό. Κάτι άλλο είχε πει. Ανθρώπινα λέγω τώρα. Κάτι άλλο είχε πει. Λογικό είναι. Αλλά είναι άλλο. Αλλά μήπως αλλάξει γνώμη. Το καταλάβες. Το περίμενε και ο πατέρας λιγάκι. Κάτι άλλο είχε πει. Το Ζευζεβούλ κάτι. Εμεί το μετάλλισε. Όχι παιδί μου, όχι. Να το κοιτάξω όμως, να σου το πω. Κάτι εγώ αυτή τη στιγμή το λογισμό μου περνάει ότι και εδώ. Αποδίνει σε λίγες μέρες, το σκέφτηκα μετά και το ψήφισα. Μετά από λίγες μέρες μπορεί να ισχύει αυτό που λέει ο. Μπορεί να εμείς σαν άνθρωποι να πέρασε το λογισμό να πούμε. Κάτσε ρε παιδί μου να τα συγκεντρώσω λιγάκι, αλλά να δώσει και την αφορμή, μήπως αλλάξει γνώμη. Το καταλάβεις, θα ήταν πιο έτσι. Κάτι άλλο ισχύει. Εντάξει. Δεν πάω πάσο. Αν δεν το θυμάσαι, δεν σε κάνω εγώ σε. Λέμε ανθρώπινα τώρα. Λέμε σε μετάλλινα. Όχι, όχι, όχι. Κάτι είπε με σχετικά. Μη σκάς για αυτό. Πάντα όταν εσένα σε εμποδίζει. Την καλλιεργείς λίγο μέσα σου κάτι. Εσένα τι σε εμποδίζει να μην το ξέρεις αυτό. Όχι, μου κάνει εντύπωση η απάντηση που έδωσες. Να το κοιτάξω, να πάω και τώρα, να το κοιτάξω. Έτσι, να πάω σε. Λοιπόν, στο Βασίλη θα πείτε, στο Βαγγέλη θα πείτε, στον άλλο από εκεί κάτω θα πείτε. Δημήτρη. Ποιος άλλος είναι, ένα άλλος. Είναι κι άλλοι. Λοιπόν, μου έχει πει και ένα και επίτροπος των Αγίων πάντω. Θα έρθω όπως δεν μου λέει. Καινούριος δηλαδή. Έτσι. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θάνατος. Ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θάνατος. Ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Πάτε λοιπόν, ο εντής σου δανείς, αγιαστεί το όνομά σου, εφέτω η βασιλεία σου, ενηχεί το όνομά σου, όσοι τον σπρώτη πληθυσμής, το άρτο όνομά του τα πιού σου, όσοι λύσει μου, και άφηση μη τα φιλήματα ημών, όσοι και εμείς αφήνουν τους φιλήματος μου, και μη εις ενέγγιση μας φέρνουμε, αλλά λύσει μας από τον Βουλίο. Διευκόλου του Αγίου του Πατέρα Μημό, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον Χριστός ο Θεός. Αμήν. Βοήθειά μας, καλή φώτιση να έχουμε.